Δύσκολα, κυρίες και κύριοι, μπορεί κανείς να φανταστεί ρασοφόρο με καραμπίνα να πυροβολεί εμψυχρό. Κι όμως, σύμφωνα με καταγγελία, ιερομόναχος σκότωσε εμψυχρό το σκυλί νεαρού άντρα, επειδή βρέθηκε σε χώρο που ανήκει στη Μονή Ομπλού, λίγο έξω από την Πάτρα. Το περιστατικό διαδόθηκε μέσω του διαδικτύου και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο νεαρός άνδρας θρυνεί για τον χαμό του σκύλου του. Οι καταγγελίες του για την ενψυχρό εκτέλεση από μοναχό προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. Έχουν βγει οι μοναχοί, είναι στον δρόμο και του λέω: Έρχομαι, εδώ, παιδιά. Ναι, ναι, εδώ έξω. Έρχομαι να το πάρω. Σας παρακαλώ, μην το πειράξετε. Να δέσω το σκυλί το μεγάλο. Ναι. Μην το πειράξετε και ακούω την τουφεγιά. Ταυτότητα σου λέω: Θα σας δώσω, μην πειράξετε τίποτα το σκυλί. Έρχομαι εδώ, μου λέει: Θα μας φάει τις κότες. Δεν τρώει κότες, σου λέω το σκυλί, παιδιά, μην το πειράξετε, είναι μικρό. Και το σκοτώσανε. Ο άνδρας βρέθηκε κοντά στη Μονή Ομπλού, λίγο έξω από την Πάτρα, κάνοντας μία βόλτα με τα σκυλιά του. Όπως λέει ο ίδιος, θέλησε να εκπαιδεύσει την άβρα σε κάποιες τεχνικές για το κυνήγι. Ο ρασοφόρος εμφανίστηκε μπροστά του, οπλισμένος με καραμπίνα. Οι εκκλήσεις του δεν βρήκαν ανταπόκριση και ο σκύλος εκτελέστηκε από το χέρι του μοναχού μπροστά στα μάτια του αφεντικού του. Ακόμη και αν ο νεαρός βρέθηκε στο χώρο της Μονής, ακόμη και αν οι μοναχοί, όπως είπαν, φοβήθηκαν μήπως το σκυλί φάει τις κότες τους, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να φέρει ζωή, να σκοτώνει με αυτό το φρικτό τρόπο ένα ζώο, να αντιδρά τόσο βία, πόσο μάλλον ένας μοναχός. Δεν έχω λόγια. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνανε και έχουν ζώα, υποτίθεται. Ο άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία. Οι μοναχοί κλείστηκαν στη Μονή. Ο αστυνομικός πήρε το όπλο που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχε άδεια κατοχής. Το περιστατικό που διαδόθηκε μέσω διαδικτύου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Με το ερώτημα «Πού είναι ο σεβασμός και η αγάπη προς τα έμψυχα όντα που κηρύττει η Εκκλησία», ακτιβιστές ντυμένοι, αιματοβαμμένοι μοναχοί θα συγκεντρωθούν έξω από την Αρχιεπισκοπή για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά την ερχόμενη Πέμπτη.